Η Μαρίνα Σάτι, η Μαρίνα μας, για όσους δεν το ξέρουν, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο, σε ένα σπίτι με πολλά μουσικά όργανα. Από νωρίς, το οδείο ήταν η φωλιά της και η κλασική μουσική τα πρώτα της βήματα σε μια διαδρομή γεμάτη μελωδίες και αναζητήσεις σε πολλά και διαφορετικά ακούσματα. Εσύ πότε κατάλαβες ότι η μουσική είναι η γλώσσα σου? Είναι. Αλλά είχαμε στο σπίτι αρμόνια και κρουστά και διάφορα όργανα που είχε πάρει ο μπαμπάς μου. Έτσι, το χόμπι του ήταν, δηλαδή. Ναι, δεν ήταν μουσικός. Όχι. Και επειδή καθόμουν μόνο μου στο αρμόνιο και έπαιζα τραγουδάκια, τραγουδούσα τα καλοκαίρια με την οικογένεια στα εξοχικά και αυτά, τους έλεγα λοιπόν καθίστε και θα σας τραγουδήσω. Παράσταση. Μαρίνα Σάτι παρουσιάζει. Οπότε η μαμά μου είχε καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι είχα μία κλίση προς αυτό και ξεκίνησα με τη δασκάλα της συγκεκριμένη, την κυρία Ρίκα. Σχεδόν μέχρι μετά με την κυρία Πατρίτσια Αρένας, πάλι στο ίδιο δύο. Και μετά έφυγα από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, για να πάω στην Αθήνα για σπουδές. Και συνέχισα εκεί μετά. Κοιμήσου νιώφεγγάρι, δε θα σε βρουν οι παιδεμοί, γιατί κρατώ λιχνάρι. Με ρίζες από την Κρήτη και το Σουδάν, βρέθηκε στην Αμερική, στο Μπέρκλεϊ, να φυτά με υποτροφία στο jazz τραγούδι. Και εκεί έγινε κάτι μαγικό. Ανακάλυψε και συνδέθηκε με το παραδοσιακό τραγούδι. Η ίδια είναι ένα κράμα πολιτισμών και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της να ανακαλύψει τόσο τα ακούσματα των τόπων καταγωγής της, όσο και τον εαυτό της. Η πρώτη φορά που τραγούδισα βασικά ελληνικό ρεπερτόριο ήταν εκεί, σε ένα εστιατόριο που ξεκίνησα να τραγουδάω. Τι λες? Ναι. Και τι είχε το ρεπερτόριο ελληνικό εστιατόριο? Δηλαδή. Καλά. Χαρούλα Αλεξίου, ας πούμε. Όχι, όχι. Τι? Και πιο λαϊκά πράγματα. Καλά, δεν τα έλεγα καλά, τώρα μην τρελαθούμε. Αλλά οι άνθρωποι. Είναι, μωρέ, δεν μπορεί να μην τα λέει καλά. Ήταν η πρώτη φορά που είχα τραγουδίσει ελληνικά, αλήθεια σου λέω. Και τι, γιατί λες ότι δεν τα έλεγες καλά, δεν μπορεί η φωνή σου να μην τα έλεγε καλά. Δεν ήμουν τόσο εξοικειωμένη με το στυλ. Εντάξει, έκτοτε ακούω αυτό το είδος και είναι μια γλώσσα όπως είπες και εσύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ό,τι ακούσεις, άσχετα αν έχεις πάει στα οδεία, δεν έχουν σημασία αυτά. Αυτό τη διάλεκτο αποκτάς μετά. Είναι ακριβώς αυτό, η διάλεκτος. Οπότε ακούγοντας κι εγώ με αφορμή, ας πούμε, το ταξίδι μου στην Αμερική, περισσότερο παραδοσιακή μουσική και από αυτή την πλευρά του κόσμου. Εντάξει, και άλλα πράγματα μελέτησα και τα ινδικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αραβικά εννοείται που είναι και ο μπαμπάς μου από εκεί. Ο νόστος ξύπνησε μέσα σου εκεί, ναι, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Νοστάλγησες την πατρίδα, όλο το DNA που κουβαλάς. Αλλά γιατί η αλήθεια είναι. Είσαι multicultural από μόνη σου. Είμαι, αλλά. Και σε μια φάση που ήμουν και εγώ από μόνη μου, ρε παιδί μου, λίγο έτσι να αναζητήσω την ταυτότητά μου, γιατί νομίζω και ως αποτέλεσμα της προσωπικής μου αναζήτησης ήρθε και το ότι ξαφνικά ζητούσα και μουσικά να εξερευνήσω αυτή την πλευρά του κόσμου και αυτό το είδος. Και αλήθεια είναι ότι τώρα μόνο αυτά ακούω. Έχθες το βράδυ. Γενικά είσαι τολμηρό παιδί, δεν είσαι? Ναι, έχω πολύ θράσος. Ναι, αλλά όχι, αλήθεια είναι ότι... Όχι κακοθράσος, με τη δουλειά σου έχεις γίνει τολμηρή, ε? Ναι, δεν ντρέπομαι δηλαδή να πάρω τηλέφωνο και να χτυπήσω εγώ την πόρτα σε κάποιον, αν με ενδιαφέρει αυτό που κάνει, σίγουρα το κάνω αυτό δηλαδή.
αυτός σου έχει δώσει πράγματα. Σίγουρα. Δηλαδή, αυτή η υπέρβαση, δεν ξέρω αν το νιώσει κανείς υπέρβαση εκείνη τη στιγμή, σε έχει αποζημιώσει. Όχι, να σου πω, δεν αγχώνομαι και δεν φοβάμαι έτσι να προσεγγίσω τους ανθρώπους. Πιο παλιά και ντρεπόμουν και φοβόμουν να μην με απορρίψουν, ας πούμε. Μ' αρέσει να συνεργάζομαι με καλλιτέχνες από όλα τα είδη και να τους μιλάω. Δεν μ' αρέσει, ας πούμε, αυτή η ταμπέλα ή. Πώς να το πω, η αστεριοριοθέτηση. Ακριβώς. Και ο μουσικός, ας πούμε, ρατσισμός σε σχέση με το τι είναι το άλλο. Προσπαθώ και εγώ για μένα, για τον εαυτό μου, δηλαδή να νιώθω ελεύθερη από αυτά τα κουτάκια και να μην. Σε περιορίζει. Να μην με περιορίζει, γιατί αυτό περιορίζει μετά και αυτό που φτιάχνεις και τα τραγούδια που γράφεις. Δηλαδή, έχεις στο μυαλό σου ότι ανήκεις σε ένα συγκεκριμένο κουτάκι, πρέπει να εξυπηρετήσεις το συγκεκριμένο κουτάκι, τους συγκεκριμένους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το κουτάκι και νιώθω ότι ίσα-ίσα η ενασχόληση με τη μουσική και με όλα αυτά είναι διαδικασία προς την ελευθερία, όχι το ανάποδο. So this next song is from Greece, our hometown. And it's called Σάββατο βράδυ. Με τη Μαρίνα συναντηθήκαμε στις Αρχάνες. Ήρθε στην Κρήτη για ένα νέο project, στο οποίο ταξιδεύει, συναντά μουσικούς με διαφορετικές κουλτούρες και καταγράφει. Τι ακριβώς και πώς, θα το μάθουμε όταν όλα είναι έτοιμα. Τα ταξίδια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της και μέσα από τη δουλειά της και με τη συνεχή της παρουσία σε διεθνή φεστιβάλ, ταξιδεύει και τη μουσική μας. Τι χαίρεσαι πιο πολύ, το ότι μπορείς και ταξιδεύεις, το ότι μπορείς και τραγουδάς και μεταφέρεις το δικό σου το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ότι γνωρίζεις όλο αυτόν τον κόσμο, τι από όλα αυτά σε κάνει την καρδιά σου να χτυπάει πιο γρήγορα και το βράδυ που κοιμάσαι λες, ναι ρε Μαρινάκη, το κατάφερες. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είμαι χαρούμενη με αυτά που κάνουμε τώρα, ταξιδεύουμε, δηλαδή 3-4 φορές το μήνα, ας πούμε, σίγουρα. Έτσι νιώθω και μια περηφάνεια λίγο που τραγουδάω στα ελληνικά και ο κόσμος χορεύει και συμμετέχει και χτυπάει παλαμάκια και τέλος πάντων, μου αρέσει αυτό. Καμιά φορά τους ακούω κιόλας που τραγουδάνε και κάποια από αυτά, τους βάζουμε και εμείς λίγο να τραγουδήσουνε. Και μου αρέσει, με συγκινεί πολύ. Στην καρδιά του βόρειου πόλου, του κόσμου όλου μια νυφάδα θα σε πάρει. Στην καρδιά του βόρειου πόλου, του κόσμου όλου μια νυφάδα θα σε πάει. Το δημιουργικό μας κορίτσι μας έβαλε πάλι στο ρυθμό της με ένα νέο δίσκο, που ήταν έτοιμος πριν την πανδημία, αλλά του έδωσε το χρόνο του να βρει τη σωστή στιγμή για να φτάσει σε εμάς. Έβαλα όλες μου τις δυνάμεις και την αγάπη και την ενέργεια, τη συγκέντρωση να φτιάξω ένα δίσκο έτσι όπως τον ήθελα, με όλες μου τις αναφορές και όλα αυτά τα πράγματα που μου αρέσουν και πιο πολύ να πειραματιστώ με τον pop ήχο, ας πούμε, που μεγάλωσα και ακούγοντας αυτό, αλλά και με το πιο παραδοσιακό, μπορώ να πω. Δηλαδή, πιο παραδοσιακό. Τα αυθεντικά στοιχεία από κάθε ρεύμα. Και τώρα σιγά-σιγά έχουν αρχίσει και βγαίνουν αυτά τα τραγούδια. Βγήκε το πάλι τον Ιούνιο, το πόνος κρυφός πριν 2-3 εβδομάδες, στο Colors. Hi, my name is Marina Sati. And I'm coming from Greece. Και κάπως έτσι η Μαρίνα Σάτι παρουσίασε το τραγούδι της «Πόνος κρυφός» στη δημοφιλή πλατφόρμα των 6 εκατομμυρίων συνδρομητών. Με προσκάλεσαν, μου είπαν ότι τους ενδιέφερε τέλος πάντων να παρουσιάσω κάτι στα ελληνικά εκεί. Τους έστειλα το δίσκο, τον άκουσαν. Διάλεξαν το τραγούδι που τέλος πάντων δεν ξέρω, ένιωθαν ότι ταιριάζει πιο πολύ και στο δικό τους project, μάλλον. Και πήγα στο Βερολίνο και το τραγούδισα εκεί. Θες μου, όταν έγινε η πρώτη επικοινωνία και σου είπαν αυτό μας, είμαστε τρελάθηκα. Τι έκανες? Ναι, όχι, χάρηκα πολύ. Πώς αντέδρασες? Λοιπόν, ήμουν στην Αίγινα. Φέτος το καλοκαίρι δεν πήγα διακοπές πολύ. Και είχα πάει μόνο 4 μέρες στην Αίγινα. Και ξυπνάω το πρωί, πάω εκεί στην καφετέρια που πήγαινα κάθε πρωί, ανοίγω το λάπτοπ, να δω τα email μου και λέω, κάτσε. Δηλαδή, δεν βλέπω καλά. Είχα πάρα πολύ καιρό να ενθουσιαστώ. Εντάξει, γιατί μεσολάβησε και η καραντίνα. Και λέω, ευχαριστώ Θεέ μου.
το κορίτσι που γράφει τα τραγούδια της για να μπορεί να τραγουδά μόνο όσα την εκφράζουν, που έχει δημιουργήσει το δικό της στυλ και μουσικά αλλά και στυλιστικά, αναζητά παντού την ελευθερία. Αντιστάσεις για να μπορέσει να κρατήσει, ας πούμε, και το τι είμαι εγώ, τέλος πάντων. Και τι βγάζω προς τα έξω. Είναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι για ένα δημόσιο πρόσωπο. Γιατί η εικόνα σου, εσύ πια δεν είσαι μόνο η Μαρίνα Ισάτη, η καλλιτέχνης. Είσαι και η Μαρίνα Ισάτη που υπάρχει και σαν περσόνα μέσα στα social media. Τι θα βγει από εκεί μέσα, θα βγει η δουλειά σου, θα βγει κάτι άλλο που αφορά στη Μαρίνα και που μπορεί να πουλήσει ενδεχομένως περισσότερο, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα έχει μπει πολλές φορές το τι να προτάξω. Έστω, φευγαλέα ρε παιδί μου. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μου κλωτσάει. δεν ξέρω αν είναι θέμα τιμιότητας, αλλά δεν... Δεν σου βγαίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω κάτι, ας πούμε, που δεν θα το φορούσα στη ζωή μου ή... Δεν μπορώ να... Σε οποιοδήποτε επίπεδο, ας πούμε, να τραγουδήσω ένα τραγούδι που δεν θα το έλεγα στα live μου, που δεν μπορώ να το... Και συνήθως, εντάξει, γι' αυτό γράφω και τα δικά μου τραγούδια για να... Και είναι και μια διαδικασία που παίρνει και χρόνο, έτσι. Και νομίζω ότι, εντάξει, ως τώρα δεν είχα κινηθεί και με τις ταχύτητες που ζητάει η βιομηχανία αυτή του να βγάζεις ένα τραγούδι, ας πούμε, το μήνα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί θέλω να γράφω τα τραγούδια μου, είναι να τα ακούω. Είναι handmade, είναι πως ναι, είναι χειροποίητα αυτά. Θέλει πιο πολύ χρόνο. Θέλει χρόνο, έτσι. Ναι. Ένα καλοκαίρι η αγάπη χαθήκε, πάγωσε τα γέρι. Ρόδο που μαραθήκε κι η χαρά μας έσβησε τη νύχτα ξαφνικά μες στο σκοτάδι. Μου λέει πως για αυτήν η μουσική δεν είναι δουλειά. Είναι η γλώσσα της, είναι ο εαυτός της. Παρ' όλα αυτά δουλεύει ακούραστα τόσο τα δικά της project, όσο και το υπέροχο ομαδικό project της χοροδίας Κόρες, που σήμερα έχει 150 μέλη και 3 μαέστρους. Η ομάδα είναι τρεις μαέστροι που διδάσκουν πλέον στη χοροδία. Διδάσκονται τα κορίτσια θέατρο, υποκριτική, χορό, body percussion, ρυθμική αγωγή. Τι άλλο ξεχνάω. Και αυτό ξεκίνησε από σένα. Ναι. Μπράβο, Μαρίνα. Ήμουν και εγώ εδώ στη χοροδία του Δήμου. Με την κυρία Κατερίνα, τη χοροδία του Δήμου Ηρακλείου. Και από μικρή αγαπούσα δηλαδή τις χοροδίες. Και στο μουσικό κομμάτι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ συγκινητικό να τραγουδάς με άλλους ανθρώπους. Όλοι μας νομίζω έχουμε το έχουμε περάσει όλοι από χοροδία, το έχουμε δει όσοι αυτό. Αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι από 15 χρονών, ας πούμε, μέχρι 54-55 οι μεγαλύτεροι. Μαθαίνουμε μία από την άλλη και εγώ μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα. Και... Το είχες φανταστεί έτσι όπως έχει εξελιχθεί? Όχι, καθόλου. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Κάνουμε πολλά ωραία project. Συνεργαζόμαστε με την Εθνική Λυρική Σκηνή στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Και τα κορίτσια έχουν και την τύχη, ας πούμε, να συμμετέχουν σε διάφορα project που κάνει η Λυρική, είτε είναι musical, οπερέτες, όπερες. Όσο και να προσπαθώ σου να ζήσω, μια μου λες το σ' αγαπώ, μια λες τα δύο. Πώς μπορώ σ' έχουμε ζήσει να τα σβήσω, πώς μ' αφήνεις πάλι πίσω, να σ' αφήσω πάλι, θα σ' αφήσω πάλι, θα σ' αφήσω πάλι, θα σ' αφήσω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι τώρα, ποιος είσαι ψιθυρίζεις όλη την ώρα? Την Μερακλίνα. Ωραία, για πες μου τι. Ω Θεέ μου, πώς ταιριάζουνε
Ω Θεέ μου, πώς ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα. Τα ρόδα με τα κρίνα. Άντρα να πάρεις μέρα κλί, γιατί είσαι μέρα κλί. Ντρέφα.